Μια τελευταία, την τελευταία φορά που κοιμηθήκατε διαφορετικά, που δεν το κατάλαβαν οι τηλεθεατές και ήρθατε, δηλαδή, πόσο καιρό έχει την τελευταία φορά. Το τελευταίο διάστημα κοιμόμαστε διαφορετικά. Γιατί, αν επιτρέπετε. Θα σου πω, γιατί το σπίτι είναι διόροφο. Και τα δωμάτια των παιδιών είναι στον κάτω όροφο και το δικό μας είναι στον πάνω όροφο. Με αποτέλεσμα, επειδή τώρα έφυγε το μωρό από το δικό μας δωμάτιο που είχαμε το κρεβάτι και πήγε στον κάτω όροφο δίπλα στον αδερφό του, δεν θέλει Φέη να αφήσει μόνα του τα παιδιά και κάθε και κοιμάται με τα δύο παιδιά. Και εγώ κοιμάμαι τους τελευταίους δύο μήνες μόνος μου. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Αν κάνουμε σεξ. Ρώτα με, δεν πειράζει. Τώρα να σου πω τώρα. Πόσα χρόνια είστε μαζί? Αν νόμιζα πόσα χρόνια γιατί κάνετε σεξ, αφαιρώ. Όχι, όχι, πόσα χρόνια είστε μαζί? Το τελευταίο παιδί το κάναμε πριν 1,5 χρόνο. Ναι. Άρα έχουμε, στα τελευταία 2,5 χρόνια έχουμε κάνει μια φορά. Αυτό θέλω να πω. Ότι δύο φορές κάνατε σίγουρα. Ε, σίγουρα. Πώς, εντάξει. Φοβάμαι πως το συνεχίζει και δεν το κάνω. Καλή νυχτάκια. Δύο φορές. Είμαι καληνυχτάκιας και εντός γάμου εγώ. Όχι τόσο, όχι τόσο. Εντάξει. Θέλω να πω ότι ουσιαστικά η τελευταία φορά που μαλώσατε και μπορείς να την πεις, έτσι, ο λόγος. Το τελευταίο καυγά που κάναμε πριν από δύο μέρες, τρεις. Ο λόγος είναι τα παιδιά, Γρηγόρη. Ο λόγος στα παιδιά. Δεν υπάρχει άλλος λόγος πια τώρα. Ο λόγος στα παιδιά. Δηλαδή τα παιδιά πρέπει να ξέρουν όλοι όσοι κάνουν παιδιά ή καταλαβαίνουν όσοι έχουν παιδιά. Ότι τα παιδιά για το ζευγάρι είναι διαλυτικό στοιχείο. Όποιος λέει το αντίθετο λέει ψέματα. Όποιος λέει ότι μετά τα παιδιά είμαστε το ίδιο όπως είμαστε πριν λέει ψέματα. Ή δεν αγαπάει τα παιδιά του και δεν θέλει να μαζί με αυτά. Το μεγάλωμα των παιδιών και οι ισορροπίες που διαμορφώνονται μέσα στο ζευγάρι μπορούν να τυνάξουν μια σχέση στον αέρα. Μπορούν να τυνάξουν μια σχέση. Συμφωνώ. Έχουν φτάσει στιγμές που ξεκινάει ένας εγκωμός από μια απλή διαφωνία για τα παιδιά. Δηλαδή